σε προσκυνώ γλώσσα. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην καθιερωμένη γλωσσική μας εκπομπή με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Κύριε καθηγητά, χαίρετε. Κυρία Φλέσσα, πάλι θα συζητήσουμε γιατί άλλο, για τη γλώσσα. Και σκοπός μας νομίζω ότι είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους τηλεθεατές για θέματα ποιότητας στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Μα το λέμε, κύριε καθηγητά. Κάθε ποιότητα στη χρήση της γλώσσας είναι ποιότητα στη σκέψη μας και κατ' επέκταση ποιότητα στη βίωση του κόσμου. Και δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι οι λέξεις δεν υπάρχουν για τις λέξεις. Οι λέξεις υπάρχουν για τις έννοιες, με τις έννοιες τα νοήματα, με τις λέξεις τις προτάσεις. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει αυτό όλους και όλοι έχουμε λόγο για τη γλώσσα. Να μείνουμε στις λέξεις, κύριε καθηγητά, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πρέπει να τις γράφουμε ορθά τις λέξεις, οφείλουμε. Δηλαδή εγώ μπορώ, επειδή έτσι θέλω να γράψω το όνομά σας με όμικρον και το Γεώργιος και σας το παρακαλώ. Μπαμπινιώτης. Προς Θεού, από το Γεωργός το Γεώργιος με ναι. ωμέγα. Να μιλήσουμε γιατί... για την ορθογραφία, ναι. Ναι, την γιατί ορθή η ορθογραφία έχει μία προέλευση, έχει να κάνει με την προέλευση των λέξεων. Είναι η λεγόμενη ιστορική ορθογραφία, mm. θα μιλήσουμε γι' αυτό. Βεβαίως. Και απαντώ στην ερώτησή σας ότι η ορθογραφία είναι μία σύμβαση που υπάρχει στη γλώσσα να γράφουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο τις λέξεις της γλώσσας μας. Δεν είναι υπόθεση του καθενός, ούτε χωράει αυθαιρεσία στην γραφή των λέξεων. Γιατί οι λέξεις είναι συμβάσεις και ως προς το τι σημαίνουν, πώς προφέρονται και πώς γράφονται. Επομένως, η ορθή γραφή, η ορθογραφία, σύμφωνα με τους κανόνες μιας γλώσσας, είναι υποχρεωτική, δεσμευτική για όλα τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας. Αλλιώς θα υπήρχε ένα χάος, ο καθένας θα έγραφε όπως θέλει τις λέξεις. Και κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα ότι στην ελληνική τι τα θέλουμε τα έξι ναι. να έχουν μόνο γιώτα ή μόνο ήτα. Το όμικρον ωμέγα επίσης, γι' αυτό δεν ναι. το είπα τυχαία, χάνουμε το οπτικό ίνδαλμα, όπως λέτε και γράφετε, της λέξεως, που είναι απαραίτητο. Ναι, διότι τι θα πει ορθογραφία. Και όταν λέμε ότι γνωρίζω την ορθογραφία μιας λέξης, τι γνωρίζω. Γνωρίζω πώς θα την γράψω και την γνωρίζω εγώ ως άτομο με τις πληροφορίες που έχω από την εικόνα της λέξης, το ίνδαλμα της λέξης που έχω στο μυαλό μου για την εικόνα της λέξης, και επίσης έχω και μια δεύτερη πολύτιμη πληροφορία. Έχω μια κινεσθητική γνώση, δηλαδή κίνηση και αίσθηση, αίσθηση από την κίνηση για το πώς γράφεται, τι κινήσεις κάνω όταν γράφω μία λέξη. Η οποία αίσθηση, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου, χάνεται πλέον στις περισσότερες και στους περισσότερους από εμάς και κυρίως τα παιδιά, τα οποία πληκτρολογούν, δεν γράφουν. Επομένως, ο σχεδιασμός του γράμματος, που είναι η γραφή, έρχεται να γίνει πλήγματα, χτυπήματα. Ναι, αλλά τα πλήγματα, έχω πει, φέρνουν και πλήξη και πληγές. Και πλήγμα στη γλώσσα. Και πλήγμα στη γλώσσα και ναι, δεν μπορούμε να μην γράψουμε στον υπολογιστή, αλλά μην εγκαταλείψουμε ποτέ, ιδίως στο σχολείο, το να γράφουν τα παιδιά μας με το χέρι την χειρόγραφη γραφή, δηλαδή να σχεδιάζουν τα γράμματα και να αποκτήσουν μια άλλη σχέση με την λέξη, πώς γράφεται, δηλαδή πώς σχεδιάζονται τα γράμματα που υπάρχουν σε κάθε λέξη. Αυτή η κινεσθητική επαφή συμπληρώνει την εικόνα και αυτή η διπλή γνώση συνιστά
την γνώση της ορθογραφίας. Ναι, αλλά πώς τα πείθεις τα παιδιά, διότι τι βλέπουν, πληκτρολογούν και ξέρετε τώρα, δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει διαφορετικά λόγω της πανδημίας, αλλά αυτή η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ναι, γιατί πλέον γράφουν, όπως λέμε, με τα πλήκτρα. Μόνο στο πληκτρολόγιο. Βρίσκουν τη λέξη, για παράδειγμα, Κυπουρός, την έχουν γράψει λάθος με το γιώτα, δεξί κλικ στο ποντικάκι, βγάζει το ήττα και δεν μαθαίνει το παιδί πώς γράφεται η λέξη. Πρώτα-πρώτα του κοκκινίζει τη λέξη ότι είναι λάθος. Ναι. Και δεύτερον την αναζητεί, δεν του φέρνει συνήθως μία λέξη, μπορεί να του φέρει περισσότερες και να διαλέξει τη λέξη για να γράψει. Όλα αυτά είναι επιβοηθητικά ενός ελλείμματος που υπάρχει στη γνώση της ορθογραφίας, η οποία, αυτό έχει σημασία να πούμε στη συζήτησή μας, είναι μία θεμελιώδης γνώση στη γλώσσα. Δηλαδή, τι πληροφορίες μου δίνει η ορθογραφία μιας λέξης. Πρώτα, την προέλευσή της. Πολύ συχνά και την ιστορία της. Δεύτερον, τη σημασία της. Τρίτον, την οικογένεια στην οποία ανήκει. Δηλαδή, αν γράψω το ΙΚ, όμικρον, γιώτα, κάπα, προφανώς θα πάω σε κάτι που έχει σχέση με το οικία, κατοικία, συνοικία, οικονομία, οικοδομή. Οικογένεια. Κάτι, οικογένεια, κατ' εξοχήν, θα με πάει εκεί. Αν γράψω το ΙΚ με έψιλον γιώτα, θα με πάει στο εικόνα, στο εικάζω, στο εικαστικός. Και αν γράψω με γιώτα, ΙΚ, θα με πάει στο ικανός, θα με πάει δηλαδή σε άλλη σημασία, σε άλλη οικογένεια. Αυτό συμβαίνει με τις λέξεις στη γλώσσα. Σε άλλη εκπομπή, σε προηγούμενη, μιλούσαμε για την κλίνη. Ναι. Και το κλίνο, ξεκινήσαμε από το ρήμα, είπαμε με γιώτα. Άλλο το κλίνο με γιώτα, που δείχνει την κλίση, και άλλο το κλίνο με έψιλον γιώτα. Εκείνο λοιπόν το με έψιλον γιώτα θα με πάει σε άλλη οικογένεια λέξεων, θα με πάει στο κλειδί, θα με πάει σε άλλα. Ενώ το κλίνο με γιώτα θα με πάει στην κλίση, θα με πάει στο κλίμα, θα με πάει σε άλλα. Δηλαδή, οι πληροφορίες τις οποίες έχω από την ορθή γραφή, την καθιερωμένη συστηματικά και συμβατικά γραφή κάθε λέξη σε μια γλώσσα, είναι πολύτιμη, όχι για να μην κάνω λάθη απλώς, αλλά γιατί μου δίνει χρήσιμες πληροφορίες, σημασιολογικές, ετυμολογικές και αυτό που είπαμε, την οικογένεια των λέξεων, ετυμολογικές, και καθαρά σημασιολογικές, που είναι όλα αυτά πολύτιμες πληροφορίες. Τώρα, πώς γράφουμε τις λέξεις. Έχουμε τρεις τρόπους να τις γράψουμε. Ο ένας είναι ο πιο πιστός τρόπος. Δηλαδή να γράφω μια λέξη ακριβώς όπως προφέρεται, φωνητικά. Δηλαδή, όταν λέω γη, η γη, επειδή το γάμα στο γη είναι ουρανικό, είναι μαλακό, θα έπρεπε, αν θέλω να την γράψω πάρα πολύ πιστά, να γράψω ένα γάμα και να βάλω και πάνω ένα καπελάκι, να βάλω ένα σημάδι που σημαίνει ότι αυτό θα είναι μαλακό, ουρανικό γάμα και που είναι άλλο από τη λέξη γάμος, όπου το γάμα εκεί είναι υπεροϊκό, είναι σκληρό και θα έπρεπε να το δηλώσω διαφορετικά. Μέχρι εκεί δεν φτάνουμε στη γλώσσα. Γράφουμε ένα γάμα, είτε είναι ουρανικό στο γη, είτε είναι υπεροϊκό στο γάμα. Αυτή η γραφή δεν είναι φωνητική, είναι φωνολογική και είναι λιγότερο πιστή. Η πιο λίγο πιστή, αλλά πολύτιμη, είναι να γράφω τη λέξη σύμφωνα με την προέλευσή της, σύμφωνα με την ιστορία της, να έχω δηλαδή την ιστορική ορθογραφία ή ετυμολογική ορθογραφία και για γλώσσες όπως η ελληνική
γλώσσες με μεγάλη γραπτή παράδοση και δεν είναι μόνο η ελληνική, στην αγγλική επί παραδείγματι που την ξέρει πολύς κόσμος. Ξέρουμε το πώς γράφονται οι λέξεις και το πώς προφέρονται ακόμη, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Έχουμε και εκεί μία ιστορική ορθογραφία, όπως και στα ελληνικά κατεξοχήν έχουμε μία ιστορική ορθογραφία. Άρα τις λέξεις πρέπει να τις γράφουμε σύμφωνα με την προέλευσή τους και επίσης να τις γράφουμε σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουμε στην επιστήμη. Γιατί και ένας τρόπος που γράφουμε μπορεί να αλλάξει όταν στην επιστήμη έχουμε διαφορετική άποψη. Το επισημαίνετε αυτό στο βιβλίο σας, η γλώσσα μας, 180 κείμενα για τη γλώσσα από το Κέντρο Λεξικολογίας. Γράφετε ότι η ορθογραφία δεν μπορεί να έχει στατικό χαρακτήρα, μόνη αυτή απόλυτη γλώσσα, που εξελίσσεται δυναμικά, η γλώσσα βεβαίως, όπως και η γλωσσική επιστήμη. Βέβαια. Όταν ξέρω σήμερα ότι το κτίριο δεν έχει σχέση με το κτίζω, αλλά είναι από το ευκτήριο ή από το οικητήριο, πρέπει να την γράψω με ήττα. Αυτό το μάθαμε στην επιστήμη της ετυμολογίας και άλλαξε η γνώση που είχαμε παλιά. Το ίδιο συμβαίνει με άλλα. Το διόσμος κάποτε το γράφανε με γιώτα. Είδαμε ότι δεν είναι από εκεί, είναι από το ιδίωσμος. Και επομένως το διόσμος θα γραφεί με ύψιλον και ούτω καθεξής. Δηλαδή, το ταξίδι, έχετε αναφερθεί σε άλλη εκπομπή σε αυτή τη λέξη. Βεβαίως, είναι από το τάξης και την κατάληξη ίδιων, ταξίδιων. Άρα όχι με ε γιώτα. Άρα όχι με ε γιώτα, με γιώτα το ταξίδι. Αυτά, ξέρετε, στη γλώσσα δεν είναι πάρα πολλά που μας γεννούν δυσκολίες. Είναι ένας μικρός αριθμός λέξεων που μπορούμε να τις μάθουμε και μάλιστα εγώ στα λεξικά μου τις έχω συγκεντρωμένες ώστε να μπορεί κανείς να τις επεξεργαστεί, να τις δει, να τις μάθει. Και την ετυμολογία τους, την ιστορική ορθογραφία και πολλά συνώνυμα αντώνυμα. Να πάμε στις ερωτήσεις των μαθητών, κύριε καθηγητά, και να ακούσουμε τον Άλεξ, φαντάζομαι τον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει διαβάσει ότι το όνομα Κωνσταντίνο συνδέεται με το Στάθης. Για να δούμε. Είμαι ο Άλεξ και πάω πρώτη γυμνασίου. Κύριε καθηγητά, διάβασα ότι το όνομα Κωνσταντίνος συνδέεται με το όνομα Στάθης. Είναι αλήθεια? Ναι, αγαπητέ, είναι αλήθεια. Και είναι ωραία η παρατήρηση, ετυμολογική. Ναι. Δηλαδή, το Κωνσταντίνος είναι λέξη που προέρχεται από τα λατινικά και έχει σχέση με το Constans, που σημαίνει σταθερός, ευσταθής. Εμείς στα ελληνικά έχουμε τη λέξη ευστάθιος, τη λέξη στάθης. Άρα πράγματι η ελληνική λέξη ευστάθιος, στάθης, αντιστοιχεί σημασιολογικά στη σημασία της, στην προέλευσή της, αυτό που δηλώνει, με το Κωνσταντίνος, αφού και το Κωνσταντίνος σημαίνει σταθερός από το Constans. Και η Κωνσταντίνου πόλης είναι η Κωνσταντινούπολη. Εδώ να θυμίσω επ' ευκαιρία ότι αυτά τα ονόματα όταν προέρχονται από ονομασίες προσώπων είναι σε γενική. Η Αλεξάνδρου πόλης είναι Αλεξανδρούπολη. Η Κωνσταντίνου πόλη, Κωνσταντινούπολη. Η Ανδριανού πόλης, Ανδριανούπολη. Όταν όμως είναι του Πανεπιστημίου η πόλη, δεν λέμε, επειδή δεν είναι κύριο όνομα, έχουμε το Πανεπιστήμιο και το πόλη. Τότε το σωστό είναι να έχουμε ένα συνδετικό φωνήεν και το σωστό είναι να πούμε Πανεπιστημιόπολη. Γιατί δεν είναι το κύριο όνομα σε γενική, είναι δύο λέξεις που συνδέονται με το συνδετικό φωνήεν. Τα λέγαμε αυτά για το κορονοϊό. Ναι, βέβαια. Έτσι. Μας το διευκρινίσατε. Έτσι λέμε και Παιδόπολη και όλα αυτά. Βέβαια, Παιδότοπος, όλα αυτά. Παιδότοπος, ναι. Με το συνδετικό φωνήεν. Ναι. Να πάμε στην Κύπρο. Η Μαρία αναρωτιέται, και πολύ δίκιο έχει, γιατί Πολάκης το βλέπουμε λάθος και γραμμένο και το ακούμε στην ομιλία. 3,5 ή 3,5 χρόνια.
Γεια σας, ονομάζομαι Μαρία και φοιτώ στην τρίτη λυκείου. Η ερώτηση μου προς εσάς, κύριε Μπαμπινιώτη, είναι ποιο είναι το σωστό να λέμε, 3,5 ή 3,5? Ευχαριστώ πολύ. 3,5 και 3,5 ανάλογα που αναφερόμαστε. Εάν αναφερόμαστε σε κάτι ουδέτερο, θα πούμε 3,5. 3,5 χρόνια, 3,5 κιλά. Και ευρώ. Είναι και 3,5 ευρώ. Και 3,5 ευρώ. 3,5 ευρώ ακούς. Ναι. Όπως είναι λάθος να πω 3,5 μήνες. Έτσι. Και αυτό το ακούμε. Ναι. Το σωστό για αρσενικό και θηλυκό είναι 3,5 μήνες, 3,5 ώρες. Δηλαδή, αν είναι αρσενικό θηλυκό θα λέμε 3,5. Αν είναι ουδέτερο, θα λέμε 3,5. Κάτι ακόμη που πρέπει να το παρατηρήσουμε είναι η ορθογραφία. Βέβαια. Έχει απλογραφηθεί. Πρέπει να μας το πείτε αυτό. Το 3,5, εκείνο το τελευταίο ή, πώς θα το γράψω, ή το 3,5. Το γράφουμε με γιώτα. Επειδή αυτά ξεκίνησαν από το 1,5 με ουδέτερο το 1,5, ναι, γράφονται με γιώτα. Άρα 3,5, 3,5 με γιώτα. Ενώ η λέξη ίμιση που είναι ουδέτερο του ίμισης γράφεται με ύψιλον. Αν πω το ίμιση από κάτι θα το γράψω με ύψιλον. Αν το έχω σύνθετο σε όλες αυτές τις λέξεις, το 3,5 και 5,5 και όλα αυτά, το σι το τελευταίο γράφεται με γιώτα. Με γιώτα. Να πάμε τώρα στις οικογένειες λέξεων, κύριε καθηγητά. Τα παιδιά και τα εγγόνια των λέξεων της γλώσσας μας. Και βέβαια εδώ έχουμε το βάλιο σήμερα, φίλες και φίλοι, να δούμε το οποίο πρέπει να έχει άπειρα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το επίθετο, παράγωγα και σύνθετα, κύριε καθηγητά. 334. Μάλιστα. 334 λοιπόν. Παράγωγα και σύνθετα. Γιατί? Γιατί το βάλω είναι μία λέξη που είχε μεγάλη έκταση σύνθεσης. Θα πω κάτι που ίσως αξίζει να το θυμόμαστε. Το βάλω συντίθεται με όλες τις προθέσεις της ελληνικής και τις 18. Δηλαδή, λέμε εισβάλλω, εκβάλλω, εμβάλλω, προβάλλω, προσβάλλω, συμβάλλω, που είναι οι μονοσύλλαβες, και μετά είναι οι δισύλλαβες. Αναβάλλω, διαβάλλω, καταβάλλω, παραβάλλω, αμφιβάλλω, αντιβάλλω, περιβάλλω, υποβάλλω, αποβάλλω. Και καταλαβαίνετε τώρα, από κάθε ένα από αυτά έχουμε το προβάλλω. Το προβάλλω μου δίνει την προβολή, η προβολή των προβολέα. Και το προβάλλω μου δίνει και το πρόβλημα. Και το προβληματικό. Και το πρόβλημα, το προβληματικό. Τι είναι το πρόβλημα? Είναι αυτό που βάλω μπροστά και πρέπει να το παραμερίσω, να το διώξω, να το λύσω για να μπορέσω να συνεχίσω. Γιατί είναι ένα εμπόδιο αυτό που προβάλλεται, μπαίνει μπροστά μου. Όλα αυτά δημιουργούν λέξεις. Ας πάρουμε τη λέξη περιβάλλω, το ρήμα. Το ρήμα περιβάλλω στη μετοχή του μας δίνει το περιβάλλον. Ο περιβάλλον χώρος και το περιβάλλον. Και αυτό που φοράμε είναι η περιβολή και το περίβλημα. Ό,τι πάρετε από αυτές τις λέξεις σας δίδουν ένα πλήθος άλλων λέξεων, παραγόγων, συνθέτων, γι' αυτό φτάνουμε στα 344. Και όλα αυτά ξεκινάνε από μια ρίζα βέλ, που την έχουμε στο βέλος. Βέβαια. Και στο βελόνι. Μετά περνάει σε μια αλλαγή του φωνήεντος της ρίζας και έχουμε το βολ, βολή, βόλος. Και μετά έχουμε το α, το αλ που έχουμε στο βάλο και έχουμε επίσης και το βλί στο βλήμα, βλητός και ούτω καθεξής. Βλέπετε ότι ήδη η ρίζα μας δίνει πολλές μορφές
και πάρα πολλά σύνθετα και παράγωγα. Για να μπορέσουμε να εκφραστούμε με ακρίβεια. Να περάσουμε τώρα σε μία ξένη λέξη και θα ήθελα να μας εξηγήσετε πώς θα μπορούσαμε στα ελληνικά, εσείς που καθιερώσατε το διαδίκτυο, να πούμε τον hacker. Ο hacker ο περίφημος και το χακάρισμα και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ο δικτυοπειρατής. Μάλιστα. Ή κυβερνοπειρατής. Περί πειρατή πρόκειται, αλλά επειδή είναι πειρατής δικτύου, λέμε δικτυοπειρατής. Ωραία. Ή κυβερνοπειρατής. Γιατί το hacker, οι νέοι ξέρουν τι είναι, αλλά ένας μεγαλύτερης ηλικίας, άμα ακούσει hacker και χακάρισμα και χακάρο, δεν ξέρουν τι είναι. Λοιπόν, αυτός ο δικτυοπειρατής δικτυοπειρατεύει και έχουμε και δικτυοπειρατεία ή κυβερνοπειρατεία. Και έχει πάρει μία έκταση γιατί μπαίνουν και σε δίκτυα τα οποία είναι επίσημα. Σε επίσημες ιστοσελίδες. Ιστοσελίδες ναι. κλπ. Και προκαλούν προβλήματα αυτοί οι δικτυοπειρατές. Είναι διαφανέστατη η λέξη πράγματι και στη μία περίπτωση και την άλλη. Και αφού μας λύσατε την απορία πώς μπορούμε ελληνικό το τρόπο να αποδώσουμε τη λέξη hacker, τον courier. Ο courier ναι. είναι ο ταχυδιανομέας. Μάλιστα. Διανομέας είναι, αλλά με ταχύτητα, γιατί προέρχεται από λέξεις που σημαίνουν το τρέχω. Από τα ιταλικά, πέρασε στα γαλλικά και μετά στα αγγλικά και σημαίνουν αυτόν που τρέχει, που πάει γρήγορα. Στα ιταλικά το κοριέρε σήμαινε και τον αγγελιαφόρο. Ναι, είναι μια μορφή αγγελιαφόρου, έτσι είναι μια μορφή. Αλλά τώρα θα πήγαινε πολύ ο Ερμής, να τον πεις αγγελιοφόρο και Ερμή. Είναι ο διανομέας, ο ταχυδιανομέας. Το δε ταχύ μη το φοβόμαστε. Θυμάστε ότι πάλι ήμουν ο άνθρωπος που προσπάθησε... Το fast food. Έτσι, να δούμε και ρώτησα τον κόσμο πώς να το πούμε το fast foodάδικο. Και δημιουργήθηκε από μια άλλη εκπομπή, από το Μιλείτε Ελληνικά, το ταχυφαγείο. Το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται, ταχυφαγείο. Και ως πινακίδα μαγαζιών πλέον. Βεβαίως. Δηλαδή ως επωνυμία καταστημάτων. Αυτό το λέμε γιατί μερικοί λένε καλά θα το πούμε ποτέ έτσι. Και θυμίζω με τη λέξη λεωφορείο είχε λεχθεί επειδή το έλεγαν μπούσι. Θα το πούμε ποτέ λεωφορείο. Ποιος ξέρει σήμερα το μπούσι, λεωφορείο ξέρει. Δηλαδή όταν ξεκινάμε να αποδώσουμε κάτι στα ελληνικά, δεν ξέρουμε το μέλλον του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ξεχαστεί η αρχική ξένη λέξη. Οφείλουμε κύριε καθηγητά, το fast foodάδικο σε σχέση με το ταχυφαγείο είναι διαφανέστατη λέξη. Όπως επίσης και ο courier σε σχέση με τον ταχυδιανομέα. Εξάλλου, στην περίπτωση του ταχυδιανομέα, όπως επισημαίνεται και στο διαδίκτυο, έχεις και την πράξη. Μπορείς να φτιάξεις δηλαδή και τη λέξη ταχυδιανομή, την κίνηση, την ενέργεια. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα όταν δίνουμε μία ελληνική λέξη σε μία ξένη. Γιατί τα χρειαζόμαστε αυτά. Ακριβώς. Μπορεί κανείς να μιλήσει και για ταχυδιανέμο. Ακριβώς. Να πλάσει δηλαδή γύρω-γύρω λέξεις που τις χρειάζεται. Σε προσκυνώ γλώσσα. Μικρή διακοπή, φίλες και φίλοι, και επανερχόμεθα. Σε προσκυνώ γλώσσα. Κύριε καθηγητά, διαβάζω σε ένα άρθρο σας το εξής. Ο προσφύης τίτλος είναι «Γραμματισμένοι αγράμματοι». Δάσκαλοι στα σχολεία, ιδίως καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης, παραπονούνται ότι υπάρχουν παιδιά, λόγου χάριν στο γυμνάσιο, που δεν ξέρουν να διαβάσουν σωστά ένα κείμενο. Παιδιά που συλλαβίζουν ή που κάνουν χοντρά ορθογραφικά λάθη σαν να μην έχουν πάει σχολείο.
πανεπιστημιακοί διαπιστώνουν ότι υπάρχουν φοιτητές που είναι άξιο απορίας πώς έφτασαν στο πανεπιστήμιο με τέτοιες αδυναμίες και κενά στη γνώση και τη χρήση της γλώσσας και γονείς παλαιότερων σχολικών ετών διερωτώνται πώς μαθαίνουν τα παιδιά τους τη γλώσσα στο σχολείο ώστε να εμφανίζουν τέτοιες αδυναμίες. Κυρία Φλέσσα, θέτετε τον δάκτυλο εις τον τύπον των ύλων. Μέγα πρόβλημα, έχουν γράψει πολλοί άνθρωποι, έχω γράψει κι εγώ. Δηλαδή μιλάμε για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό. Έχουμε τον οργανικό αναλφαβητισμό που είναι παιδιά που δεν μπόρεσαν ποτέ να πάνε σχολείο και δεν έμαθαν γραφή και ανάγνωση. Αυτά τα παιδιά λέμε ότι είναι αναλφάβητα και τον αναλφαβητισμό αυτό τον λέμε οργανικό. Έχουμε όμως το άλλο το οποίο θίξατε, παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, που φοιτούν και περνούν 6 χρόνια στο δημοτικό και φτάνουν στο γυμνάσιο, περνούν 9 χρόνια δημοτικό γυμνάσιο και φτάνουν στο λύκειο και εμφανίζουν μεγάλες αδυναμίες στο να διαβάσουν ένα κείμενο σωστά, συλλαβίζουν και βεβαίως στο να γράψουν σωστά τις λέξεις. Έχω ακούσει και πιο μεγάλα παιδιά πάντως να έχουν αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει και αυτό το φαινόμενο, ας το περιορίσουμε ναι, στους μικρά μαθητές. Παιδιά, στους μαθητές. Εκεί λοιπόν αυτό το φαινόμενο το λέμε λειτουργικό αναλφαβητισμό. Δηλαδή έχουμε μία έλλειψη ικανότητας στην λειτουργία του μαθητή γλωσσικά. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και οι δάσκαλοι πάντοτε προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. Με ποιον τρόπο? Με διάφορες μεθόδους διδασκαλίας της γλώσσας ως προς το λεξιλόγιο, την γραμματική και την σύνταξη. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει νωρίτερα. Ξεκινάει από την πρώτη δημοτικού που μαθαίνουν τα παιδιά γραφή και ανάγνωση. Πώς αντιμετωπίζετε, κύριε καθηγητά, αυτό? Εκεί λοιπόν θέλει μία επιμονή και μία τεχνική εκ μέρους των δασκάλων ώστε τα παιδιά εξ απαλών ονείχων. Δηλαδή ξεκινώντας από μικρά. Ναι, γιατί άλλο ένα λάθος τώρα, μια μικρή παρένθεση με το εξ απαλών ονείχων. Που το χρησιμοποιούμε τη σημασία του εύκολα. Ναι. Να δώσουν έμφαση λοιπόν οι δάσκαλοι στην ανάγνωση και στη γραφή. Γιατί και τα δύο σε ένα βαθμό παραμελούνται. Δηλαδή, ενώ παλιότερα, πολύ συχνά και σταθερά, βάζαμε τα παιδιά να διαβάζουν, να αναγνώσκουν κείμενα, κομμάτια. Έτσι. Και τι κάναμε, διορθώναμε τον τρόπο εκφοράς του λόγου και τον τρόπο που διαβάζεις κάτι νοηματικά. Δηλαδή το καταλαβαίνεις και το διαβάζεις και το αποδίδεις. Αυτό σιγά σιγά έχει μειωθεί, ελαττωθεί με ένα σκεπτικό περίεργο που είναι «Μα θα χρειαστεί κανείς να διαβάζει κείμενα δυνατά?» Και θα χρειαστεί να διαβάσει δυνατά και αυτό δεν είναι επιχείρημα, διότι το θέμα δεν είναι αν θα χρειαστεί να διαβάσει δυνατά. Το θέμα είναι αν μπορεί να μιλήσει σωστά, η δε ανάγνωση τον οδηγεί να μιλεί, να εκφέρει τον λόγο σωστά, διότι συνηθίζει στην εκφορά του λόγου. Και ακούει τον εαυτό του. Βέβαια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η γραφή. Πώς θα μάθει το παιδί να γράφει? Πρώτα-πρώτα να σχεδιάζει τα γράμματα και να τα σχεδιάζει ωραία. Παλιά είχαμε την καλλιγραφία. Βέβαια. Η καλλιγραφία ήταν μία πειθαρχία, δηλαδή να προσέξω πώς θα σχεδιάσω το γράμμα σωστά και ωραία. Μη γράφω αλλαντάλλων
αυτά τα ορνηθοσκαλίσματα που λέμε που δεν μπορεί κανείς να τα διαβάσει. Είναι μία τεχνική αυτή η οποία διδάσκεται. Και παλιά βάζαμε τα παιδιά να κάνουν αντιγραφή ενός κειμένου και με αυτόν τον τρόπο συνήθιζαν τα παιδιά στην γραφή, την χειρόγραφη πρώτον, και ήταν και αρκετά δυνατά στην ορθογραφία λόγω της κινεσθητικής γνώσης που αναφέραμε. Και αυτό έχει ατονίσει. Ναι. Δηλαδή δεν βάζουμε τα παιδιά να αντιγράφουν. Διαμαρτύρονται τα παιδιά, κύριε καθηγητά. Διαμαρτύρονται τα παιδιά γιατί το θεωρούν αγκαρία. Δεν είναι αγκαρία αυτό. Είναι καθήκον, είναι πειθαρχία, είναι πρόσβαση στον μηχανισμό της γραφής. Και θα πω και κάτι που ίσως έχει ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές που μας ακούν. Παιδιά που έχουν προβλήματα ορθογραφίας, που γράφουν με λάθη. Δεν είναι φοβερό, αλλά είναι ένα θέμα. Αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να γράψουν σωστά τη γλώσσα, να ξεπεράσουν το πρόβλημα της ορθογραφίας, πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Πρώτον, να διαβάσουν περισσότερο βιβλία, ώστε να ενισχύσουν τα οπτικά ενδάλματα των λέξεων, τις εικόνες των λέξεων που έχουν στο μυαλό τους για το πώς γράφονται οι λέξεις. Και δεύτερον, να αντιγράφουν κάθε μέρα δύο σελίδες από όπου θέλουν. Αν το κάνουν αυτό, και απευθύνομαι στους γονείς μαθητών, τότε τα παιδιά αυτά θα αποκτήσουν μία ικανότητα εντυπωσιακή. Δύο σελίδες αντιγραφή την ημέρα, δηλαδή ενίσχυση της κινεσθητικής γνώσης. Λέτε, κυρία Φλέσσα, ότι δεν το θέλουν τα παιδιά. Προβλέπω ομηρικούς καυγάδες μέσα στα σπίτια των Ελλήνων, κύριε καθηγητά. Ας υπάρξουν και κάποιοι καυγάδες προκειμένου να πετύχουμε το ποθούμενο και το ζητούμενο, τα παιδιά μας να έχουν μια καλύτερη σχέση με την ορθογραφία. Έχετε δίκιο. Με τους δασκάλους είναι το θέμα. Θα πρέπει να επιμορφώνονται καλύτερα οι δάσκαλοι. Θα πρέπει συχνά να επιμορφώνονται και ουσιαστικά οι δάσκαλοι. Γιατί στα χέρια τους είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Λέτε τώρα μια μεγάλη αλήθεια και φύγετε ένα μεγάλο θέμα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Ο δάσκαλος του σχολείου χρειάζεται πρώτον να είναι καλά καταρτισμένος στο πανεπιστήμιο. Δεύτερον, να επιμορφώνεται συνεχώς. Τρίτον, να υποστηρίζεται από το σχολείο όσο γίνεται με περισσότερα μέσα καλύτερο τρόπο. Και τέταρτον, να αξιολογείται. Ακριβώς. Να αξιολογείται όχι απλώς για να γίνει διευθυντής ή επιθεωρητής σχολικός σύμβουλος, να αξιολογείται για να γίνει καλύτερος εάν του λείπουν γνώσεις. Αυτά είναι απαραίτητα για ένα επίπεδο στο διδακτικό μας προσωπικό, στο οποίο σπέβδω να πω ότι υπάρχουν πολύ πρικισμένοι φυσικά δάσκαλοι, οι οποίοι και φιλότιμοι. Και φιλότιμοι που ξέρουν και πολύ καλά τη γλώσσα και την διδάσκουν και πολύ καλά, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχουν αδυναμίες. Χρειάζεται οπωσδήποτε υποστήριξη. Ο εκπαιδευτικός είναι ένα μεγάλο θέμα, θα επανέλθουμε. Να πάμε τώρα στις ερωτήσεις των μαθητών και να λύσουμε την απορία της Αναΐδος. Πώς γράφουμε, ρωτά η Αναΐς, φράσεις όπως «τούπε», «του δώσε», «με» ή «χωρίς απόστροφο»? Μαζί με Αναΐς και η μαθήτρια της πρώτης λυκείου. Κύριε καθηγητά, πώς γράφουμε τις φράσεις όπως «τούπε», «του δώσε», «με απόστροφο» ή «χωρίς»? Είναι ένα θέμα το ορθών οποίο πρέπει να το ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα. Mm-hmm. Πρώτα-πρώτα αυτές τις λέξεις τις γράφουμε ως μία λέξη. Ή δύο. Το τούπε τόφερε θα το γράψουμε μία λέξη ή δύο. Και θα βάλουμε απόστροφο και τόνο σε μία λέξη ή διαφορετικά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα θέμα.
τι ισχύει. Ισχύει κάτι που έχει να κάνει με την σχετική ισχύ των φωνιέτων. Ξέρετε, δεν είναι μόνο στη ζωή που κάποιοι είναι δυνατοί και λιγότερο δυνατοί. Και τα φωνιέντα ακόμη, κάποια είναι δυνατά, ισχυρά και κάποια είναι λιγότερο ισχυρά. Το πιο ισχυρό φωνίεν απ' όλα είναι το «α». Όπου το «α» βρει άλλο φωνίεν σε συμπροφορά, το εκρούει, το διώχνει, το οδηγεί σε σύγηση. Δηλαδή, αν πω «τα έδωσε», εκείνο το «α» θα διώξει το «ε» και θα γίνει «τα δώσε». Το «α» με το «είπε», ας πούμε, αν βρει το «ι», «τα είπε», θα γίνει «τάπε», ναι, στον γρήγορο λόγο, στην συνεκφορά. Στο «τα δώσε», εκεί που έφυγε το φωνίεν, το εκεί θα βάλω απόστροφο. Άρα θα έχω δύο λέξεις, το «τα» και θα έχω και το «έδωσε», «δώσε» με απόστροφο, δύο λέξεις και εκεί που έφυγε κάτι απόστροφο. «Του είπε», «τούπε». Απόστροφο μπροστά από το «ι» που έφυγε. Αυτό βέβαια... Καλό είναι να το αποφεύγουμε πάντως. Ναι, αυτά είναι περισσότερο στη λογοτεχνία, στον προφορικό λόγο. Και στην προφορική λόγο, ομιλία, όπως λέγαμε. Στην προφορική ομιλία, ευτυχώς που το θυμάστε και μου το θυμίζετε. Το θυμόμαστε όλοι, κύριε καθηγητά. Που είναι το σωστό... Διότι αυθορμήτως όλοι λέμε λόγος. Έτσι, αντιπροφορικός λόγος. Λοιπόν, πράγματι, όταν έχουμε επίσημο λόγο, επίσημη γραπτή ομιλία, τα αποφεύγουμε αυτά. Αλλά εάν χρειαστεί να τα γράψουμε, τότε σε κάθε φωνή που φεύγει, είτε είναι το λικτικό, μπορεί να είναι λικτικό φωνήεν, τότε θα πάει εκεί που έφυγε στην έκθλιψη, έτσι το λέμε το φαινόμενο. Αν είναι το αρκτικό, πάλι θα πάει εκεί που έφυγε το φωνήεν στην αρχή της λέξης. Η απάντηση επομένως είναι ναι, απόστροφος και δύο λέξεις. Να πάμε στην Κύπρο λοιπόν και να ακούσουμε την Εφέλη, η οποία αναρωτιέται για τη λέξη ορίμανση. Χρειάζεται τον «ι». Λέμε θέρμανση, λέμε ρήπανση και άλλα αντίστοιχα. Για να την ακούσουμε και να της απαντήσετε. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Είμαι η Εφέλη και είμαι τελειόφοιτη. Άκουσα ότι η ορίμανση με «νι» δεν είναι σωστή. Αλλά δεν λέμε θέρμανση, ρήπανση και άλλα τόσο παρόμοια. Τι ωραία εκφορά λόγου είναι Εφέλη και εύστοχο και το ερώτημα που θέτει. Ναι. Δηλαδή, θα πούμε ορίμανση και το λένε και το γράφουνε. Όπως λέμε θέρμανση, ρήπανση. Όχι. Το σωστό είναι ορίμαση, γιατί το ρήμα από το οποίο παράγεται είναι το ρήμα ορίμαζω. Ορίμαζω ορίμαση, όπως κουράζω κούραση, όπως παρουσιάζω παρουσίαση. Όταν το ρήμα είναι σε άζω, θα έχουμε παράγωγο χωρίς νη. Αν το ρήμα είναι σε ένο, θερμένο, θέρμανση. Υπάρχει. Ρυπαίνω, ρήπανση. Άρα λέμε θέρμανση και ρήπανση γιατί τα ρήματα είναι θερμένο, ρυπαίνω. Όταν το ρήμα είναι άζω, τότε είναι κούραση, παρουσίαση και ορίμαση χωρίς νη. Πολύ ωραία. Να πάμε τώρα σε μία απαιτητική λέξη, κύριε καθηγητά, στη λέξη ευηδής. Ευηδής. Εφ και είδος. Ωραίο είδος, ωραία μορφή. Το ευηδής σημαίνει όμορφος και είναι το αντίθετο του δυσιδής, που είναι ο δυσμορφός. Ο ή ευηδής. Ναι. Είναι επίθετο. Ο ή ευηδής. Είναι λοιπόν ο όμορφος και αντίθετο είναι το δυσιδής που είναι ο δυσμορφός, ο άσχημος. Να διαβάσω ένα παράδειγμα. Η ευηδής τραγουδίστρια της pop θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για να τραγουδήσει τις επιτυχίες της μαζί με την νεολαία. Η ευηδής τραγουδίστρια. Η όμορφη τραγουδίστρια. Και έχετε και ένα τρίστιχο από τον Κωνσταντίνο Καβάφη.
η τύχη του εφάνει εις τούτο ευμενής. Τον έδωσε μορφήν εις άκρον ευηδή και χαίρονταν την θείαν δωρεάν. Μορφήν εις άκρον ευηδή. Του έδωσε μια πάρα πολύ εις άκρον ευηδή, όμορφη μορφή. Έτσι είναι, και να θυμηθούμε ότι και αυτό που λέμε όμορφος είναι από το ευμόρφος. Ναι. Ευ και μορφή. Ευμόρφος γίνεται έμορφος, όμορφος. Και το άσχημος από αυτό είναι που δεν έχει σχήμα. Δηλαδή, οι πρόγονοί μας την μορφή, το είδος, το είχαν ως κάτι πολύ σημαντικό, και αν δεν έχει μορφή ή δεν έχει καλή μορφή, τότε είναι δυσιδής και είναι, και αν δεν έχει σχήμα, άσχημος. Να περάσουμε στα αντιδάνεια, κύριε καθηγητά, να μας θυμίσετε τι είναι τα αντιδάνεια και να πάμε στη λέξη μπόρα. Τι θα πει αντιδάνειο? Μία λέξη ελληνική που την παίρνουν οι ξένοι, της δίνουν μία παρεμφερή μορφή ή και σημασία ή τελείως διαφορετική σημασία και την παίρνουμε εμείς από την ξένη γλώσσα με τη νέα σημασία, με την παρηλαγμένη μορφή ως δάνειο, που δεν είναι όμως δάνειο, αφού είναι δική μας η λέξη, είναι αντιδάνειο. Ας έρθουμε τώρα στον μπόρα. Το μπόρα λοιπόν ανάγεται σε μία ελληνική λέξη, τη λέξη βορέας, που μάλιστα συνερείται το «έας» και γίνεται «βοράς» με δύο «ρο», και από αυτό το «βορέας» «βοράς» στην Αιτιατική ήταν «μπορέαμ», το πήραν οι Ρωμαίοι και είπαν «μπορέαμ», μετά το πήραν στα τουρκικά για να δείξουν τον ισχυρό άνεμο των βοριά και τελικά το πήραν οι Βενετσιάνοι, είπαν «μπόρα» και έτσι πέρασε σε μας ο βοράς με την μορφή του μπόρα. Αυτό είναι ένα αντιδάνειο, όπως είπαμε, αφού η λέξη είναι ελληνική. Άρα από τον άνεμο πήγαμε στη βροχή, γιατί μπόρα λέμε τη δυνατή βροχή. Και μας είπατε ότι τον βορά τον γράφουμε με δύο ρο. Το σωστό είναι να τον γράφουμε με δύο ρο. Ναι. Ή με ένα, γιατί μερικές φορές τον βλέπω γραμμένο και με ένα. Ή ο βορεινός άνεμος. Εδώ, ας πούμε, το βορέας αυτό, εις μεν την αρχαία έχουμε συνέρεση και διπλασιασμό του ρο, έχουμε όμως και το βοριάς. Ναι. Από την συμπροφορά του ε και του α, έχουμε τον τύπο βοριάς με γιώτα. Και έχουμε και το βορεινός που πρέπει να γράφεται με έψιλον γιώτα. Ο βορεινός. Βέβαια. Όλα αυτά από το βοράς. Βέβαια, το βορεινός, επειδή έχουμε και το βόρειος, γράφεται και με έψιλον γιώτα, γράφεται και με γιώτα, με τον γιωτακισμό που έχει γίνει του έψιλον γιώτα ως γιώτα. Αυτό ισχύει πολύ συχνά στη γλώσσα, να έχουμε δηλαδή γραφές του έψιλον γιώτα με γιώτα. Καμιά φορά και το αντίθετο. Γιατί? Γιατί έγινε ο περίφημος γιωτακισμός, που είναι ότι το όμικρον γιώτα, το έψιλον γιώτα, ήρθαν και προφέρθηκαν γιώτα. Μάλιστα. Αυτός ο γιωτακισμός δημιουργεί... Τους δύο τύπους. Τους δύο τύπους. Άρα μπορούμε και βορεινός με έψιλον γιώτα και βορεινός με γιώτα, δεν είναι λάθος. Να πάμε τώρα σε μία ελληνογενή λέξη, κύριε καθηγητά, στη λέξη παρετιμολογία, φίλες και φίλοι. Παρετιμολογία, την ακούς και λες, τι ελληνογενής η λέξη αυτή, είναι ελληνικότατη. Ελληνικότατη, αλλά ξένη. Δηλαδή, οι Γερμανοί από το ετυμολογεί δημιούργησαν, έπλασαν τη λέξη παρετιμολογεί, δηλαδή αυτό που είναι κοντά στην ετυμολογία, αλλά δεν είναι σωστή ετυμολογία. Είναι λανθασμένη ετυμολογία. Οι Γερμανοί το έπλασαν και το πήραμε κι εμείς, και όταν η ετυμολογία δεν είναι σωστή, την λέμε παρετυμολογία. Οι ίδιοι όμως οι Γερμανοί
Επειδή το παρετυμολογεί δεν ήταν γνωστό σε όλους, ήρθαν και το απέδωσαν ως φολξετυμολογή, λαϊκή ετυμολογία. Ναι. Και το ίδιο και άλλες γλώσσες είπανε folk popular etymology, δηλαδή τον λένε λαϊκή ετυμολογία με την έννοια ότι δεν είναι επιστημονική, είναι λαϊκή. Το παντελώνει. Πανταλιώνει. Έτσι. Αυτό να εξηγήσουμε δηλαδή στις φίλες και τους φίλους, ναι. Έτσι, μερικές παρετυμολογίες. Παρετυμολογίες, καμιά φορά δημιουργούνται και αστεία. Ομπρέλα, όμβρε, έλα. Λοιπόν, αυτά κάποτε είναι και παιχνίδια, κάποτε είναι και καθαρή παρετυμολογία. Τώρα, εμείς δεν είχαμε στα ελληνικά τη λέξη παρετυμολογία και παρετυμολογώ. Την είχαμε. Την είχαμε στους μεσαιωνικούς χρόνους. Αλλά σήμαινε άλλο πράγμα. Σήμαινε ότι εικάζω μια ετυμολόγηση λέξεως. Δεν ήταν λανθασμένη, ήταν μια εικασία για την ετυμολογία μιας λέξεως. Άρα δεν είναι αυτό που είχαμε ως λέξη εμείς στον Μεσαίωνα, αλλά είναι το γερμανικό που πέρασε και στα ελληνικά. Και πρέπει να φυλαγόμαστε από τις παρετυμολογίες, γιατί όλοι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια ετυμολογία λέξης που είναι, και θα το πω αυτό να το ακούσουν και οι τηλεθεατές, η ετυμολογία μιας λέξεως το πιο δύσκολο πράγμα στη γλωσσολογία. Ναι. Ο Γεώργιος Χατζηδάκης, ο ιδρυτής της γλωσσολογίας, έλεγε το πιο δύσκολο πράγμα στην επιστήμη της γλώσσας είναι η ετυμολογία, η ετυμολόγηση μιας λέξεως. Άρα τόσο απλό δεν είναι να λέμε για κάθε λέξη ότι προέρχεται από εκεί ή από κάπου αλλού. Φαντάζομαι έχετε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στα λεξικά σας για αυτό το θέμα της ετυμολογίας. Είστε αξιοθαύμαστος. Πόση προσοχή, μελέτη, να ανατρέχετε σε κείμενα για να δείτε πώς χρησιμοποιείται η λέξη. Έχουν δουλέψει πολλοί άνθρωποι στο χώρο της ετυμολογίας. Προφανώς. Και μέσα από την έρευνα, έρευνα χρόνων πολλών, βέβαια, δεκαετιών, κάποτε και κάποιων αιώνων, έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει οι ερευνητές στην σωστή προέλευση και κατ' επέκταση στη σωστή γραφή μιας λέξεως. Γενικά, το να παρακολουθήσεις την ιστορία μιας λέξης και την προέλευσή της είναι από τα πιο δύσκολα αλλά και από τα πιο ευχάριστα πράγματα στην επιστήμη της γλώσσας. Τα πλέον συναρπαστικά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για άλλη μια γλωσσική διαφώτιση. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Σε προσκυνώ γλώσσα.